Παρά τον καιρό, παρά την κακοκαιρία, θα παραμείνουμε σε ένα ακόμα καλοκαιρινό θέμα, μιλώντας για επεμβάσεις express. Μιλάμε για παραλία, μιλάμε για σώματα γυναικεία και ανδρικά και για σύγχρονη πλαστική χειρουργική. Ένα θέμα με τις μικροεπεμβάσεις express που ετοίμασε η Βίκη Δέτσικα, μιλώντας με την πλαστικό χειρούργο την Αναστασία Σεφέρη Δανίλ. Ποια σημεία προσέχουν οι γυναίκες, ποια σημεία απασχολούν τους άντρες? Που απασχολούν εμάς τις γυναίκες είναι το πηγούνι, είναι συνήθως τα χεράκια μας, δηλαδή τα arms, τους βραχίωνες, τα μπράτσα, να το πούμε έτσι σε απλά ελληνικά, που αρχίζουμε και φοράμε τυράντα ή κοντό μανικάκι. Είναι το γόνατο πάρα πολύ και είναι συνήθως πλαϊνά τα κλασικά ψωμάκια. Και η κοιλιά. Στην κοιλιά και στο μαστό, ιδιαίτερα κάποιοι άντρες, τη γυναικομαστία τη λεγόμενη. Άντρες πάρα πολλοί οι οποίοι γυμνάζονται τα τελευταία χρόνια, προσπαθούν τα τελευταία χρόνια και με τις διατροφές τους, παραμένουν περιοχές μικρότερες ή μεγαλύτερες στην κοιλιακή χώρα, όπου υπάρχει αυτή η τοπική λιποδυστροφία. Αυτό λοιπόν δεν μπορούν να το καταπολεμήσουν διαφορετικά και έτσι προσεγγίζουν το πλαστικό χειρουργό για να δώσει λύση. Όπως και στο μαστό έχουν λίγο μεγαλύτερο, περισσότερο λίπος και μαζικό αδένα, που τα τελευταία χρόνια είναι και πολύ έτσι πιο συχνή, η λεγόμενη γυναικομαστία. Επίσης οι άντρες έχουν τα λεγόμενα hips, δηλαδή ενώ κάνουν κοιλιακούς, κάνουν διάφορα, γυμνάζονται, τα πλαϊνά τους, το σωσιδιάκι τους πλάι, έχει εκεί μικρές λιποαποθήκες, συνήθως δεξιά και αριστερά, όπου και αυτό το αντιμετωπίζουμε έτσι. Ποιες είναι όμως αυτές οι μικροεπεμβάσεις οποίες μας προτείνουν οι πλαστικοί χειρουργοί? Παράδειγμα για το τοπικό πάχος, όπως είναι στο προβουλάκι που λέμε, στο σαγόνι από κάτω, ίσως κάποια μικρά ψωμάκια, λίγο κυλίτσα, λίγο γόνατο, κάτι που παρόλο το ότι κάποιος κάνει ή γίνει διατροφή ή προσπαθεί, είναι γονιδιακού τύπου, δηλαδή έτσι το κληρονομεί και όσο και να προσπαθεί δεν μπορεί να το χάσει, μπαίνει σε μια διαδικασία τώρα φτάνοντας που είμαστε στο καλοκαίρι πια, να θέλει να είναι πιο αρμονικός, ειδικά μετά από αυτές τις καταστάσεις που περάσαμε με το κλείσιμο, με τη διατροφή την πιο άσχημη. Οπότε μπορούμε να δώσουμε λύσεις κάνοντας με τοπική αναισθησία ή με το περισσότερο μια μικρή μέθη, μια λιπόλυση με λέιζερ ή με ραδιοσυχνότητες, ούτως ώστε να φύγει ο λιπόδης ιστός από την περιοχή, να γίνει και σύσφυξη του δέρματος και πολύ γρήγορα να επανέλθει ή να βγει στην παραλία. Είναι λύση μίας φοράς και για πάντα, υπογραμμίζει στην εφαρμογή Θεσσαλονίκη η κυρία Σεφέρη Δανίλ. Επισημαίνει ότι είναι άμεση και η επιστροφή του ασθενού στις καθημερινές του δραστηριότητες μετά την επέμβαση. Εδώ το κάνουμε σε χώρο όπως είναι εδώ κλινική νοσοκομείου, με όλες τις προσοχές, τις εξετασούλες που χρειάζονται και το τεστ COVID και τα πάντα, και είναι μόνιμη λύση με μία φορά. Δεν γίνεται δηλαδή δεύτερη, τρίτη φορά. Είναι λύση μίας φοράς και για πάντα. Φεύγουμε κατευθείαν από την κλινική με μια τοπική επίδεση, να το πούμε έτσι, και σε 3, 4, 5 το πολύ ημέρες στις δραστηριότητες είμαστε άμεσα από την επόμενη μέρα. Δηλαδή το κάνουμε σήμερα, αύριο κανονικά στις δραστηριότητες, γιατί είναι μικρές περιοχές. Εάν είναι ολόκληρο στο σώμα, λίγο πηγούνι, λίγο χέρι, λίγο κυλίτσα, λίγο πόδι, να το πω έτσι, πάλι πηγαίνει κανονικά στις δραστηριότητες. Απλά αυτό το τοπικό μπαντάζ, η επίδεση που κάνουμε, την αφαιρούμε μετά από 3, 4, 24 ώρες το πολύ. Και μπαίνει στη θάλασσα, μπαίνει στην πισίνα, είναι κανονικά σε όλα. Ήταν η πλαστικός χειρούργος Αναστασία Σεφέρη Δανίλ που μίλησε στην Βίκη Δέτσικα και στο μαγκαζίνο του Ράδιο Θεσσαλονίκη για αυτές τις προτάσεις για επεμβάσεις express, ώστε να βγούμε με αυτοπεποίθηση στην παραλία.